Μάλλον δεν σου άρεσε. Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, γεια σας. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αγώνες της 20ης αγωνιστικής ανάμεσα στους 10 παίκτες που έχει παρατάξει ο Γιατζόγλου στον αγωνιστή. Όπου ο Σούμποτιτς που οδήγησε πέρσι τον Ηρακλή στην τρίτη θέση πρωταθλήματος και στην πρώτη. Παλιού παίκτη του Ηρακλή που μέσα σε αυτό το γήπεδο θα παίξει χωρίς το βαρύ πυροβολικό του, τον Ρόι Τάρπλεϊ, στην πρώτη πεντάδα ως σέντερ. Από την άλλη πλευρά έχει προετοιμάσει τον Παπαδόπουλο, που είναι ένας καλός και σκληρός αμυντικός. Βλέπουμε τη ΣΑΕΚ, Μπαρλάς, Ποδαράς, Τούλσον, Παπαδόπουλος και Πελ. Γεμάτες σε μια γωνιά, υπάρχουν και καμιά δεκαριά, 15 οπαδοί της ΣΑΕΚ. Προφανώς από αυτούς που ήρθαν νωρίτερα για να ενισχύσουν και αύριο την ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου. Αύριο στο Καφλαντζόγλιο η ίδια μονομαχία. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπαρλά. Για τον Ποδαρά, τον Χολόπουλο, για τον οποίο επέλεξε τον Χολόπουλο για να μαρκάρει τον καλύτερο σουτέρ της ΑΕΚ. Ποδαράς, πλάτη στο καλάθι με τον Κακιούση, προσπάθησε να δέχτηκε το στόπ από τον Πέλο, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Να ξαναβλέπαμε παρακαλώ τη φάση, γιατί οι παίκτες του Ηρακλή ζήτησαν να μετρήσει το καλάθι. Όχι. Έχω την εντύπωση ότι ο Πέλο έκοψε την μπάλα πριν χτυπήσει στο Ρούγος. Ωραίο στόπ από τον ομογενή σέντερ του Ηρακλή, αλλά ο Παπαδόπουλος θα γίνει κάτω από τις μπάλες και θα καρφώσει, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 1-2. Έτσι το ήθελε η μοίρα. 1-2 υπέρ της ΑΕΚ. Ένα πολύ αυτός κάνει τη δύσκολη δουλειά, θα είναι το εύκολο όμως, δηλαδή το λέει από όταν έφτασε κι άλλοι παίκτες για να αναλάβουν το μαρκάρισμα του Τούλσον. Είδατε το μεταξύ το θεαματικό follow κάρφωμα από τον Άντωνι Πέλ, ο οποίος είναι ένα θαύμα της φύσης. Πολύ μεγάλη μυθική δύναμη, αλτικότητα, ταχύτητα. Εκείνο που του λείπει είναι η τεχνική και η εμπειρία. Και όσον αφορά το θέμα τον Γιάννου Ζάκο, Πέλ, Ποδαράς με τη λήξη του χρόνου ριμπάνεται με αντικανονικό τρόπο. Όμως ο Μπαρλάς δεν είναι γιατρός, άσχημο σου. Ο Πέλο όμως είναι παρόν, αλλά θα χάσει τη δεύτερη ισορροπία αν και δεν είχε καμία. Το φάουλ εδώ είναι από τον Μπαρλά. Τρίτο ατομικό για τον Playmaker Side. Η επόμενη φάση το κόψουμε από τον Ντάνιελ σε ένα δύσκολο σουτ και στο πλαθάνι το λέει. 3-1. Κατσικάρισε για τον Πέλ, μπερδεύεται εκεί. Τελικά έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στον Παπαδόπουλο. Ούτε για ένα σούτ ακόμα απέναντι στην άμυνα των Ηρακλειδέων. Το πάσα για τον Κουδουράκη. Έχουμε τι. Να και το πρώτο τρίποντο του αγώνα, το πρώτο τρίποντο του Άντι Τούλσον. 13-7. Η ΑΕΚ βρίσκει το στόχο μετά. 17-7, 9 λεπτά και 59 δεύτερα πριν το τέλος του μηχρόνου. Χατζής με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Ο Καλαματιανός άσκησε πλέον εκείνη θέση. Τον σταμάτησε, κάνει βήματα. Όμως ο Μωραϊκής θα σταματήσει την πάσα του Κατσικάρη. Κακιούσης στέκεται και σουτάρει. Rebound εύκολο από μακριά ο Αμερικανός για τρεις. Εύκολο rebound από τον Κακιούσης. Θα χάσει την ευκαιρία, αν και η προσπάθειά του δεν ήταν άσχημη. Η μπάλα κεφάλι. Παίκτες δηλαδή. Από το αριστερό κλείνεται, γυρνάει στο δεξί, γίνεται το φάουλ, πατάει, σηκώνεται, ευστοχή. Όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως η καθαρότητα, η ψυχραιμία της επιλογής για ένα τόσο νεαρό παίκτη είναι δυσέβρετα. 5-38, αλλά ολοκληρώνει με δεύτερη προσπάθεια που δεν στηρίχθηκε. Κακιούσης ο Χατζής ελεύθερο σουτ, rebound από τον Πέλ. Ο Πέλ, τι έκανε εκεί, μπερδεύτηκε σε αυτή την μπάλα. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση του Κατσικάρη με τον Μαγδάνιελ, ο παίκτης ΑΕΚ σκόνταψε πάνω στο βλέπετε, θα ανοιχτήσω, έχει απλώς το χέρι του Μαγδάνιελ, πέφτει ο Κατσικάρης, υποπίεση το σουτ, rebound ο Παπαδόπουλος. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή, ο Πέλβερ. 7 δεύτερα για να γίνει η επίθεση, τελειώνει ο χρόνος, Χατζής για τον Παπαδόπουλο, αυτός να σουτάρει. Νέο Πέλ επιμένει,
αστοχίσει και πάλι κατά το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Μπρούγου. Η μπάλα για τον Ζάκο και Κακιούση. Πρώτη επίθεση για την Ηρακλή καθώς ο Μάρκ έχει την ταχύτητά του. Κακιούζης παρλα... χάνει και ο Τούλς. Στόχο το lay-up από τον νεαρό που καταχειροκροτείται για αυτή την θαυμάσια προσπάθειά του. 33-19. Τούλσον. Κακιούζης. Ο Τούλσον ελεύθερος για τρεις. Έχασε την ευκαιρία, στο rebound όμως ο Πελ. Καλάθι και φάουλ. Η πρώτη επιτυχία του Πελ, θα έλεγε κανείς, μέσα στην ρακέτα. Μετά από πολλή ώρα είχε το φάουλ από τον Μακδάνιελ. Το κάρφωμα, το κρινό μαύρον έφτασε τους 5 πόντους. Λευτέρης Κακιούσης για τον Ηρακλή. Φεύγει, βήματα, καταλογίζει ο Ράλβι την μπάλα. Το λέει up από τον playmaker του Ηρακλή. Ολοκληρώνει ο Πελ με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο. Ο Πελ που δείχνει να γύρισε αφυπνισμένος από τα ποδητήρια. Ξανά η φάση. Ο Μπαρλάς για τον Κακιούζη. Ο Ποδαράς και πάλι για τον συμπαίκτη του και φάουλ από τον δεν βρίσκει διέξοδο καθώς τον μπλοκάρει και ο Μπρούγος. Μπαρλάς ελεύθερος, ο Ποδαράς για τρεις. Ριμπάουντ από τον αίμα τους του Ηρακλή είναι στην επίθεση με τον Μπαρλά. Τούλσον προσπαθεί να πάρει το screen από τον Κακιούζη. Για Τζόγλου ετοιμάζεται να επαναφέρει τον Κουντουράκη. Κλείνεται ο Αμερικανός, Μπαρλάς, Ποδαράς. Πάντα ο Ποδαράς επιμένει, λάθος πάσα μπροστά στον Πελ, κάνει βήματα που καταλογεί. Τελώς ελεύθερος και πάλι θα σημαστώς βγαίνει ο Κακιούσης στον εφημιασμό. Μετράει το καλό, ότι καλός 14 να μειώσει στους 6. Αξιοσημείωτο είναι ότι άσχημο σουτ, εύκολο rebound. Rebound από τον Μαγντάνη, ενώνει την επίθεση του Ηρακλή. Ο Ραΐτης που μαρκάρεται από τον rebound από τον Μακδάνιελ που νίκησε τον Κακιούση. Πελ, υποπίεση, κλέβει ο Κακιούση, ενώ είχε τη δυνατότητα του σουτ. Τον αλλοιώνει όμως κάτι από την ανάποδη, από κάτω ακριβώς. Την μπάλα είναι η φάση. Κοιτάξτε, τι πήγε να κάνει ο Κουντουράκης με Ποδαρά. Κυκλάκης για τρεις εκτός ισορροπίας. Rebound από τον Χατζή. 45-34 με το πρώτο τρίποντο του Κουκλάκη και το δεύτερο της Ρης. Τώρα ο Ποδαράς από τη χάρη και αυτός. Χατζής. Ποδαράς πάει για το lay-up, παίρνει το φάουλ από τον Μοδόπουλο και αυτός ολοκληρώνει την προσπάθεια μειώνων. Άρη Νικολάκη, μπορεί να μας πεις ποιο είναι το κλίμα στους φάουλ από τον Κουκλάκη και θα βρει το στόχο για τρεις. 47-44, να ο Ποδαράς που μέχρι πριν από ένα λεπτό δεν είχε πετύχει πόντο με 7 δικούς του συνεχόμενους, 4 αποβολές και αυτό το τελευταίο τρίποντο ξαναβάζει την ΑΕΚ στο παιχνίδι. 47-44 στο σούτ, αυτή τη φορά όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο Κουντουράκης θα ο Χατζής. Το κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Αμερικανό, 49-44, δείχνει να είναι η λύτρωση του Ηρακλή καθώς απομένουν 38 δεύτερα. Ποδαράς χάνει την μπάλα, ξανακερδίζει ο Μακδάνιελ. Πάει και πάλι στο καλάθι, λέει Άρης, η μπάλα εκτός με το σκορ 53-44, νομίζω ότι κάθε προσπάθεια είναι πια 6 rebound. Η ΑΕΚ είναι φανερό ότι δίνει μια πάσα στο κενό, ένα δεύτερο και ένα δέκατο πριν από το τέλος, όλα έχουν τελειώσει. Ο Ηρακλής κερδίζει την ΑΕΚ, έπωσε το 1-10. Νούμερο 8 από τον αγώνα Sporting Ηράκλειο, ο Ρέλφορντ περνάει τον Αβδάλα και κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ξανά η προσπάθεια του Ρέλφορντ που πέρασε τον Αβδάλα. Το νούμερο 7 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός Λάρισα, ο Βίλκινς βλέπει μπροστά του τον Μάξι, δίνει στον Πετσάρσκι που κάνει ένα εντυπωσιακό σπάσιμο της μέσης, περνάει κάτω από το καλάθι και πετυχαίνει 2 πόντους για την ομάδα του, φτάσει με εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας. We'll be right back.
κρατήσει την ομάδα σε αυτό το τριήμερο, γιατί πρόκειται για πολύ ταχύ ρυθμό, όπως είπα, εκπαίδευση. Την πρώτη θέση στο τουρνουά Ακρόπολης.